Το 19 ξέρουμε πολύ καλά ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Οπότε τα στοιχεία αυτά επηρεάζουν τα πάντα. Πέρυσι θυμάστε πολύ καλά ότι αργήσαμε να ανοίξουμε. Το πρώτο εντάμινο, εξάμινο, κοντά εξάμινο ήμασταν κλειστοί. Άρα μηδέν κίνηση. Οπότε οτιδήποτε γίνει σήμερα, που ξεκινήσαμε γύρω στις 15 του Μάη, καταλαβαίνετε ότι επηρεάζουν τα στοιχεία προς το καλύτερο σε σχέση με το 20 και πολύ χειρότερα σε σχέση με το 19. Τα πράγματα, η αρχή είναι αμήλυτη. Δυστυχώς έχουμε πολύ μειωμένη κίνηση σε σχέση με το 19, πάντα συζητάμε. Οι αγορές δεν έχουν σταθεροποιηθεί γιατί τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι προβληματικά, σωστά. Το ξέρουμε πολύ καλά. Έτσι. Και από εκεί και ύστερα κάνουμε το σταυρό μας, κυριολεκτικά κάνουμε το σταυρό μας με αυτό που μας έτυχε τώρα με τη μετάλλαξη Δέλτα, γιατί δεν ξέρουμε πού θα πάμε και πώς θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Όλα είναι στον αέρα και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να προσέχουμε. Τίποτα άλλο. Τώρα τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος είναι περισσότερα στα στατιστικά. Το αποτέλεσμα να το κρίνουμε στο τέλος. Το οποίο βασικά τώρα είμαστε στο full σεζόν σε σχέση με μια κανονική τουριστική σεζόν. Από τώρα και μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη νομοτελειακά και συνήθως γίνεται το 50% του τζίρου ενός ξενοδοχείου. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά τα έσοδα τα οποία θα χαθούν εάν δεν πάει καλά ο τουρισμός, εάν έχουμε lockdown και εν πάση περιπτώσει ή θα ανακάμψουμε λίγο εάν όλα κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα. Αυτά είναι εν ολίγης. Η Τράπεζα της Ελλάδος γραφειοκρατικά βλέπει κάποια πράγματα και τα συγκρίνει, αλλά εμείς που το ζούμε στο πετσί μας καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά μας επηρεάζουν. Λέτε κύριε Βερκαράκη, από τώρα μέχρι και τις 10 περίπου του Σεπτέμβρη, φαντάζομαι υπό φυσιολογικές συνθήκες, φαίνεται για όλους εμάς να γίνεται το 50% του τζίρου, αν το συγκράτησα σωστά, ναι. Αυτό που σας είπα είναι σε μια σύνηθη τουριστική. Έτσι ακριβώς. Αυτό το οποίο διάβαζα τις προηγούμενες μέρες, άκουγα ως δηλώσεις από παράγοντες του τουρισμού, ακόμα και από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, είναι ότι εξαιτίας αυτής της κατάστασης υγειονομικά, της ανόδου των κρουσμάτων με τη μετάλλαξη Δέλτα σε όλη την Ευρώπη, το φόβο που υπάρχει μήπως υπάρχουν κάποιες παραπάνω ταξιδιωτικές οδηγίες και από εκείνες τις χώρες από τις οποίες αντλούμε την δεξαμενή των δικών μας των επισκεπτών, υπάρξουν νέα δεδομένα και μάλιστα με εκείνο το φόβο, εκτίμηση, δεν ξέρω αν μπορώ να το θέσω έτσι, ότι ο μήνας Αύγουστος μάλλον θα είναι καθοριστικός, γιατί μπορεί ή υπάρχει ο φόβος τουλάχιστον να κλείσει πρόωρα αυτή η τουριστική περίοδος. Είναι κάτι που σαν φόβο εκτίμηση συμμεριζεστε? Βεβαίως. Αυτό που περιέγραψε λίγο πολύ προηγουμένως, λόγω του ότι εξαρτόμαστε από το τι θα αποφασίσουν οι αγορές που εμείς αντλούμε κόσμο, δηλαδή η Ευρώπη. Ήδη η Γερμανία άρχισε και μας έχει βάλει στο στόχαστρο, παρακολουθεί τα επιδημιολογικά δεδομένα και αν επιβαρυνθούμε πάρα πολύ θεωρώ ότι θα έχουμε προβλήματα και να μην κλείσουμε τελικά. Εάν δημιουργηθεί φόβος στους πελάτες μας ότι θα πάνε σε ένα τόπο ο οποίος εν πάση περιπτώσει είναι προβληματικός ως προς τον COVID, καταλαβαίνετε ότι θα κόψει πελάτες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εμβολιαστούμε τάχιστα, ούτως ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο καλά προετοιμασμένοι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο περιμέναμε και ελπίζαμε ότι θα γίνει, δηλαδή να έχουμε κάποιο κόσμο, δεν συζητάμε για το 19, αλλά εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον διπλάσια κίνηση από το 20, δηλαδή να πάμε στο 50-55% του τζίρου του 19. Αυτό θα σώσει τα έσοδα, αυτό θα σώσει μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων οι οποίες πραγματικά βρίσκονται στο κόκκινο λόγω του ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε συνεχείς ζημιές και εν πάση περιπτώσει αυτός είναι ο φόβος. Πρέπει οπωσδήποτε, είναι μέρα-μέρα αυτό που περνάμε τώρα. Βλέπουμε μια στιγμή να υπάρχουν κάποιες κρατήσεις και την άλλη στιγμή να υπάρχουν κάποιες ακυρώσεις.
Έχουμε, καθόμαστε σε μια κοινού μενιά μου και ας ελπίζουμε ότι δεν θα μας τραβήξει προς τα κάτω.